Με κατεπήγοντα χαρακτήρα, συνεργεία του Δήμου Χερσονήσου και ιδιώτες που έχουν επιστρατευτεί προσπαθούν να καθαρίσουν ποτάμια και ρέματα που έπνιξαν την περιοχή όσο και τους δρόμους, με το βλέμμα στραμμένο στις ανησυχητικές προβλέψεις των μετεωρολόγων. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος, ετοιμαζόμαστε για ένα νέο κύμα, ευελπιστούμε να μην είναι η ίδια σφοδρότητα με αυτό που ζήσαμε πρόσφατα. Έχουμε πάνω από 50 μηχανήματα που δουλεύουν, έχουμε μια εξαίρετη συνεργασία με όλους τους δήμους που είχαν προβλήματα. Γίνονται οι καθαρισμοί. Επειδή έχουν κατέβει πάρα πολλά φερτά υλικά στα ποτάμια και στα ριάκια μας, ο πρώτος στόχος, όπως βλέπετε και πίσω, είναι καταρχήν να καθαριστούν τα ποτάμια μέχρι έξω από τα χωριά. Νέο και πιθανότατα σφοδρό κύμα κακοκαιρίας έρχεται την Τετάρτη, σκορπώντας ανησυχία στους πληγέντες που εξακολουθούν να παλεύουν μέσα στη λάσπη για να σώσουν ό,τι μπορούν. Τέτοια πράγματα δεν ξαναέγινε. Πολύ μεγάλες καταστροφές. 40 χρόνια που δουλεύω δεν ξαναέγινε τόσο πολύ. Με ανοιχτά σήμερα ως και την Τετάρτη τα εμπορικά καταστήματα, οι πληγέντες αναζητούν τρόπους να προμηθευτούν οικοσκευές και άλλα είδη πρώτης ανάγκης για να ξεκινήσουν τη ζωή τους από την αρχή. Από συσκευές οικιακές ψάχνουν κάτι σε οικονομικά ή μεταχειρισμένα, ζητάνε. Με δόσεις το πλυντήριο, ας πούμε, χρειάζεται. Ένα φούρνο μικρό μέχρι να ξεκινήσουμε από την αρχή, τι να κάνουμε. Δεν υπάρχουν, όχι. Τα 2,5 μήνες δουλέψαμε. Διχάθηκαν όλα στη πλημμύρα. Ναι, ναι. Η Χρύσα είδε όλα τα υπάρχοντα της οικογένειάς της να χάνονται κάτω από το νερό και τη λάσπη. Σε ένα σπίτι που μόλις είχε ολοκληρωθεί με κόπο και προσπάθεια. Η οικογένεια στεγάζεται προσωρινά σε νοικιαζόμενο διαμέρισμα και ξεκινά από την αρχή την προσπάθεια να αναστήσει το σπιτικό της. Όλα τα πάντα, όλα. Από ρούχα, κουζίνα, καινούρια, όλα. Το μπλε πιανό είναι της Μερσίνης. Πάνε τα αμάξια μας. Του Μάνου. Πάρε τον παπά. Πάρε τον παπά. Με δάκρυα στα μάτια η Εύα Δατσέρη περιγράφει τον δρόμο που έζησε εγκλωβισμένη στο σπίτι με τα παιδιά της, τη στιγμή που το ορμητικό ποτάμι έπνιγε τα μάλια. Το έχει σκεπάσει. Η δύσκολη κατάσταση ήταν πάρα πολύ, ήταν κάτι απερίγραπτο. Σας βλέπω συγκλονισμένη ακόμα. Ήμουνα με τα παιδιά και ήμουνα πολύ αγχωμένη και ήταν πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Μεγάλος όγκος του νερού και δεν ξέραμε από πού να κρατηθούμε. Απίστευτο. Μαζί με το σύζυγό της, Κώστα Τηλεμή, άφησαν για λίγο τη μάχη με τη λάσπη και άνοιξαν το κατάστημά του σήμερα για να εξυπηρετήσουν τους κατοίκους των Μαλίων, τους φίλους και γειτονές τους που έγιναν μία γροθιά για να στηρίξουν ο ένας τον άλλο. 4-5 μέρες είμαστε με τις λάσπες και παλεύουμε και σήμερα τα έχουμε αφήσει για να έρθουμε εδώ να ανοίξουμε να εξυπηρετήσουμε λίγο τον κόσμο. Να πάρει κάποια πράγματα, να πάμε να τα συνδέσουμε, να μπορέσει να ζήσει από εδώ και πέρα. Φυγραντήρες, να τραβήξουν τις υγρασίες από τους τοίχους που έχουν πλημμυρίσει στα σπίτια. Και μετά σε εξοπλισμό τηγάνια, κατσαρόλες που δεν έμεινε τίποτα. Ήρθαν 60 μηχανικοί και καταγράφουν όλες τις ζημίες και το επόμενο βήμα είναι να δοθούν οι αποζημιώσεις στους ανθρώπους που έχουν πληγεί. Καταδυτικό συνεργείο που κλήθηκε σήμερα να ερευνήσει το βυθό γύρω από τις εκβολές του ποταμού στις Γούρνες, αναζητώντας χαμένα αυτοκίνητα, στάθηκε αδύνατο να εργαστεί εξαιτίας της λάσπης και της περιορισμένης ορατότητας.